ονόματα, αλλά θυμούνται τέτοιες δύσκολες εμπειρίες και πώς τους στιγμάτισαν. Ας δούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή Αυτοψία του Αντώνη Σρόιτερ και την εξομολόγηση της κυρίας Τάι. Η δουλειά μας επιβάλλει να είμαστε και εκείνοι που πολλές φορές που κάνουμε πρώτο βήμα να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο για μια συνέντευξη, για μια γνωριμία κτλ. Από συνεντευξιαζόμενοι από άνθρωπο τον οποίο ήθελες να προσεγγίσεις επαγγελματικά. Έχεις δεχτεί παρενόχληση? Βέβαια. Έχω δεχτεί από παλαιό πολιτικό, πολύ μεγάλο όνομα, πολύ παλιός πολιτικός. Και πολύ μεγάλο όνομα που μου την έπεσε κανονικά μες στο γραφείο. Έτσι. Εκεί σηκώθηκα και έφυγα απλά. Πάει συνέντευξη. Η συνέντευξη δεν έγινε, ναι. Στην ψύχρα. Στην ψύχρα, στην απόλυτη ψύχρα. Εκεί θυμάμαι τώρα, ξέρεις, αυτό το είχα ξεχάσει, είχε μπει πίσω στη μνήμη, τώρα το θυμήθηκα. Είχα αναρωτηθεί και είπα ότι για να το κάνει αυτό σημαίνει ότι το κάνει συνέχεια. Πρέπει να το είχε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν το κάνει σε μένα πρώτη φορά. Αν με ρωτήσεις αν τον έβλεπα έκτοτε και του μιλούσα, του μεγάλου αυτού πολιτικού, βέβαια, όπου τον συναντούσα έξω και τα λοιπά, του μιλούσα, δεν υπήρχε θέμα. Μαζεύτηκε καθόλου. Δεν τον εκτιμούσα, βεβαίως, εννοείται, αλλά δεν τον εκτιμούσα πια καθόλου, ούτε σαν πολιτικό. Είχα πια πλήρη εικόνα. Για μένα δεν υπήρχε ως πολιτικός, γιατί δεν μπορεί να είσαι καλός πολιτικός όταν έχεις αυτές τις συμπεριφορές. Υποκλείεται, δεν μπορεί να είσαι. Μπαίνεις μικρή και απονήρευτη στον χώρο της δημοσιογραφίας. Τι αντιμετωπίζεις? Μπαίνω νεαρή και φιλόδοξη στον χώρο της δημοσιογραφίας. Το απονήρευτη. Αθώα. Το απονήρευτη. Αθώα, ξέρεις, ναι, δεν. Όταν βγαίνεις από το σπίτι σου, την προσωπική σου ζωή, όπου είσαι προστατευμένος γιατί σε αγαπάνε, σε αποδέχονται. Ναι, είσαι αθώος. Προφανώς και απονήρευτος. Πονηρεύεσαι αμέσως όμως. Ναι, εγώ αντιμετώπισα αυτό που σου περιέγραψα. Το πρώτο πράγμα, ας πούμε, ήταν στην πρώτη εφημερίδα που πήγα και δούλεψα, ήταν ο ήχος όταν πέρναγα των σχολείων των ανδρών, τότε είμαστε και πολύ λίγες γυναίκες και δεινές γυναίκες στις εφημερίδες, που κάνανε σχόλια για το σωματότυπό μου. Ήταν προφανές αυτό. Άκουγες τη βαβούρα από πίσω? Καλά, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω τώρα. Τι ακριβώς άκουγα? Μία λέξη άκουγα. Άστο το. Από τι αρχίζεις? Όμικρον. Όμικρον στην καθαρέφουσα. Άκουγα σχόλια για το πιστιά μου. Ήταν πάρα πολύ απλό. Σκεφτόμαστε και λέγαμε τι άκουγε, τι άκουγε. Ότι είναι μια ωραία γυναίκα, παιδιά, είναι μια ωραία γυναίκα η κυρία Στά. Είναι μια γυναίκα που προκάλεσε ερώτες, πάθη και με την εμφάνισή της και με το δυναμισμό της που εξιθάρει νομίζω τους άντρες. Το βλέμμα, δεν το συζητώ. Και ξέρεις την εποχή. Ναι, και το να νιώθεις ότι μπορείς να υποτάξεις μια δυναμική γυναίκα νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος αφροδισιακό για εσάς τους άντρες. Είναι πόνι στο βιογραφικό δηλαδή. Είναι ρε παιδί μου, δηλαδή να σου πω κάτι, πιο πολύ σε ιντριγκάρει να τη διεκδικήσεις και να την κατακτήσεις, φαντάζομαι. Άλλους πάλι όμως τους φοβίζει, ξέρεις. Ναι. Σε άλλους. Λοιπόν, είδατε τι είπε, μίλησε για τη γνωριμία της με έναν μεγάλο πολιτικό, ο οποίος λέει μου την έπεσε κανονικά, χρησιμοποιεί έτσι την καθημιλουμένη για να περιγράψει την εμπειρία της και λέει ότι τον συναντούσα και αργότερα, προφανώς αναγκαστικά στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, του μιλούσα, αλλά δεν τον εκτιμούσα. Ναι.